Τρικυμία έχει προκαλέσει στο λιμάνι του Ηρακλείου η απόφαση εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού να απομακρυνθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δύο εκλεγμένα μέλη της διοίκησης, οι κύριοι Βερικοκίδης και Μπαμιεδάκης. Εντελώς παράνομη η απόφαση αυτή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώς έχει παιχτεί. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες. Οι ίδιοι, όπως τονίζουν, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν λάβει επαρκείς εξηγήσεις για το τι προέκυψε και πώς έφτασαν στην απομάκρυνσή τους. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή το μόνο πρόβλημά του έχει λύσει η Ελλάδα τα προβλήματα και θέλει να δημιουργήσει προβλήματα χωρίς λόγο. Να λειτουργήσει έτσι το ΤΑΙΠΕΔ από μόνο του. Προφανώς από κάπου κάτι έγινε. Κάτι συμβαίνει. Εμείς δεν κάναμε κάτι, δεν δημιουργήσαμε κάποιο θέμα ούτε στο λιμάνι, ούτε στο ΤΑΙΠΕΔ, ούτε πουθενά. Όταν η κυβέρνηση μας τοποθέτησε, γιατί η κυβέρνηση μας τοποθέτησε, μας κάλεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος να σχηματίσουμε το καινούριο ΔΣ και να επικυρώσουμε το ΔΣ που όρισε η κυβέρνηση. Αυτά όλα που σας λέω είναι μαγνητοφωνημένα και γραμμένα στα πρακτικά του οργανισμού λιμένα. Και ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία και ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ. Και είπε μετά ο Διευθύνων Σύμβουλος ότι προτείνω τον κύριο Μπαμιεδάκη σαν αντιπρόεδρο. Γίνεται ψηφοφορία και ψηφίζομαι παψηφί. Σε ανοιχτή γραμμή με το ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Και με δημοκρατικές διαδικασίες. Βεβαίως. Αυτά είναι πρακτικά. Ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό μου κινεί την περιέργεια. Έχει περάσει λοιπόν στα πρακτικά. Βεβαίως. Έχετε κατοχυράσει τις συγκεκριμένες θέσεις και μερικές μέρες μετά αποφασίζουν ότι τελικά δεν σας θέλουν σε αυτές τις θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να σας πούνε κάποιο τι λέει. Όχι, όχι, όχι. Και μας υπεδείξανε μέσω πλήρες σταθμό να παρατηθούμε ήδη. Αν δεν μπορούσα να αντιληφθώ εγώ για ποιο λόγο έπρεπε να παραιτηθώ από τη στιγμή που μας ψήφισε το ΔΣ. Παράλληλα, αφήνουν εχμές εναντίον του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, υπενθυμίζοντας τη στάση που οι ίδιοι κράτησαν σε ζητήματα όπως η διαχείριση του Μαρίνα και του θεατρικού σταθμού, αλλά κυρίως η στάση τους σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει προκύψει με το αστικό κτέλ και τα ταξί. Υπήρξε μια πίεση από την πλευρά των λεωφορείων να γίνει κάτι. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα έκρυβε αυτό. Και μέσω όλο αυτό ξαφνικά μάθαμε ότι μας απομακρύνει το ΔΣ χωρίς λόγο, χωρίς συνοποίηση, χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Ενδεχομένως, επειδή εμείς πήραμε, ας πούμε, μια θέση κατά κάποιο τρόπο υπέρ των ταξί, δηλαδή υπέρ του δικαίου. Μάλιστα, το Σωματείο Ταξί με ανακοίνωσή του κατηγορεί τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για μεθοδεύσεις και δολιότητες. Ζητάμε ευθέως την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου και θέλουμε να του πούμε ότι η αντικειμενικότητα δεν πρέπει να σταματάει εκεί που ξεκινάει το προσωπικό συμφέρον. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου, ο γαμπρός Μίνας Παπαδάκης του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ προχωράει σε μεθοδεύσεις εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω κρίσης για όλο τον ελληνικό λαό να ανταπεξέλθει από την παγκόσμια κρίση που έχει δημιουργήσει ο ιός. Η απόφαση μπορεί να ήρθε μέσα από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά πιστεύω ότι οι μεθοδεύσεις μέσα από τις τάξεις του ΔΣ και του επικεφαλή του Διευθύνοντος Συμβούλου φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, κύκλοι του λιμανιού αναρωτιούνταν ποιος αντικαθιστούσε τον κύριο Παπαδάκη στη συνεδρίαση, με δεδομένο πως ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου είναι σε προληπτική καραντίνα και ο αναπληρωτής του έχει παυθεί με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ. Αν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υποτίθεται, δημιουργούν προβλήματα του μέχοντος σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοιες συγκυρίες, αντιλαμβάνεστε θα γίνει αργότερα.